Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που από το πρωί επικρατούν σε πολλές περιοχές της Κρήτης ανέβαλαν τις εκδηλώσεις φωταγώγησης του δέντρου στο Δήμο των Χανίων. Όμως ο καιρός έκανε το χατήρι στον Δήμο του Ρεθύμνου, που πριν από λίγη ώρα φωταγώγησε το δέντρο του. Και πάμε στην πλατεία γνώστου στρατιώτη. Εκεί θα συναντήσουμε τη Στέλλα τη Μαθιουδάκη στο γιορτινό Ρέθυμνο να μας δώσει εικόνες από την γιορτή και βεβαίως εκτιμήσεις για την αγορά που τόσο περιμένει την ανάκαμψη των εορτών. Στέλλα, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα Μάνο, κυρίες και κύριοι, από την πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου σήμερα είναι διπλή γιορτή για το Ρέθυμνο, θα λέγαμε. Αφενός γιορτάζει την πολιούχο Αγία Βαρβάρα, την πολιούχο της πόλης του Ρεθύμνου, και αφετέρου πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η φωταγώγηση εδώ στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη, στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο και γενικότερα ο διάκοσμος που βλέπετε πίσω μου. Θα πρέπει να πούμε ότι οι εκπρόσωποι αρχών, ο Δήμαρχος φυσικά, αλλά και πολλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα εδώ, προκειμένου να γιορτάσουν σε μια ξεχωριστή νότα και με την βοήθεια φυσικά της Δημοτικής Φιλαρμονικής, με τις υπέροχες μελωδίες, χριστουγεννιάτικες και εορταστικές μελωδίες, μας έβαλαν λίγο στο κλίμα των εορτών. Καθώς αυτή την ώρα θα πρέπει να πούμε, Μάνο, κυρίες και κύριοι, ότι από το ένα άκρο της πόλης έως και το άλλο είναι φωταγωγημένο, υπάρχει ο διάκοσμος, πλέον μας έχει οθήσει για τα καλά στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα και στο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Φέτος έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες στην πόλη του Ρεθύμνου, καθώς ο Δήμος αποφάσισε να φωταγωγήσει και ιστορικά μνημεία της παλιάς πόλης, όπως η αίθουσα του Αγίου Φραγκίσκου που φιλοξενεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, το τζαμί Καρά Μουσά που βρίσκεται εδώ σε κοντινή απόσταση από την πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά και φυσικά το ιστορικό κτίριο της Λότζια. Παράλληλα και άλλοι δρόμοι του ιστορικού κέντρου, όπως η οδός Τσαγκρίου, η οδός Σουδερών, αλλά και ο δρόμος προς τα Πεταλάδικα, θα φωταγωγηθούν τις επόμενες ημέρες, περισσότερο από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να βλέπουμε, θέλοντας έτσι και ο Δήμος με τη σειρά του να βοηθήσει το καταναλωτικό κοινό του Ρεθύμνου, σε συνεργασία πάντα και με τον Εμπορικό Σύλλογο, αλλά και με τα καταστήματα εστίασης, να ζεσταθεί περισσότερο η ατμόσφαιρα. Αυτό άλλωστε ήταν και το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Μαρινάκης, όλα όμως με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα μέτρα ασφαλείας απέναντι στην πανδημία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ωστόσο, όμως, δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή η κατάσταση να μας ρίξει ψυχολογικά, όπως είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος, αλλά με προσοχή να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα κάπως διαφορετικά, πάντως σε πολύ καλύτερη μοίρα σε σχέση με τα περσινά. Πάντως, σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, βλέπουμε ότι έχουν βελτιωθεί αισθητά στο Ρέθυμνο, εν αντιθέσει με την Ανατολική Κρήτη, που σε πολλά σημεία υπάρχει δυνατή νεροποντή και βεβαίως χρειάζεται αυξημένη προσοχή για οδηγούς που κινούνται στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης, Στέλλα. Το ίδιο ισχύει και για το Ρέθυμνο, Μάνο. Ο καιρός λίγο πήγε να μας τα κάνει μουσκεμα την ώρα της φωταγώγησης, όμως και εκείνος τελικά ήταν με το μέρος μας, καθώς δεν έβρεξε, έτσι και η Δημοτική Φιλαρμονική κατάφερε να μας χαρίσει υπέροχες μελωδίες, χριστουγεννιάτικες μελωδίες, και εν συνεχεία να συνεχίσει την βόλτα της, το σεριάνι της, στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου, βάζοντας έτσι όλο τον κόσμο σε αυτό το χριστουγεννιάτικο κλίμα που όλοι έχουμε πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε και βεβαίως να μεταφέρουμε χρόνια πολλά στην πόλη του Ρεθύμνου που σήμερα γιορτάζει την Αγία Βαρβάρα. Καλό σου βράδυ.